Για λίγες μόνο ημέρες ακόμα, οι οδηγοί που επιθυμούν να φτάσουν στα σύνορα με τα Σκόπια θα μπορούν να περνούν από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν το αντίτιμο. Ο σταθμός των Ευζώνων έχει κατασκευαστεί και οι κάτοικοι των γύρω περιοχών έχουν ήδη αρχίσει να αντιδρούν. Δεν θα πληρώνουμε. Δεν θα πληρώνετε? Βέβαια. Γιατί να πληρώσει? Τι θα κάνετε? Θα περνάω έτσι. Δεν είναι σωστό να γίνει. Υπάρχει έννοια εδώ. Τρακτέρια, αυτοκίνητα, όλα αυτά μέσα. Θα είναι αντιοικονομικό. Δεν θα μπορεί να κινηθεί ο κόσμος να κάνει τη δουλειά του. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή δεν είναι αντίθετη στη λειτουργία των διοδίων. Ωστόσο, τα 65 χιλιόμετρα του δρόμου από τους Ευζώνους μέχρι τα Μάλγαρα δεν πληρούν τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου, καθώς μόλις τα 16 χιλιόμετρα είναι διπλής κατεύθυνσης, ενώ τα υπόλοιπα είναι αμφίδρομα χωρίς τακτική συντήρηση και με έλλειψη ηλεκτροφωτισμού σε αρκετά σημεία. Δεν είναι αυτοκινητόδρομος. Ο αυτοκινητόδρομος θεωρείται να έχει στη μέση διαχωριστικό και να πηγαίνει, γιατί να φανταστείτε σε αυτόν τον δρόμο των 45 χιλιόμετρων που διανύσατε εσείς από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν χάσει τις ζωές τους περίπου ένα χωριό. Μιλάμε για περίπου 200-250 άτομα. Τα διόδια βρίσκονται 2 μόλις χιλιόμετρα μακριά από τους Ευζώνους. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς, οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται να λειτουργήσουν τις επόμενες εβδομάδες. Εκτός από τα μετοπικά διόδια στο ύψος των Ευζώνων, αναμένεται να δημιουργηθούν και σταθμοί πλευρικών διοδίων στο Δήμο Πολυκάστρου. Ο Δήμος ζητά να δοθεί άδεια ελεύθερης διέλευσης για τους κατοίκους της Ιδωμένης, του Πολυκάστρου και των γύρω περιοχών. Η απόφαση που βγήκε για πλευρικά διόδια στον κόμβο του Πολυκάστρου, αυτό είναι πραγματικά για την αγορά της ευρύτερης περιοχής, όχι και του Πολυκάστρου, τα φόπλακα. Ήδη έχουμε την ύφεση. Αν βάλουμε και διόδια, θα εξαφανιστούμε. Το αντίτιμο αναμένεται να είναι 2 ευρώ και 40 λεπτά. Υπενθυμίζεται πως ο σταθμός των διοδίων βρίσκεται μόλις μία ανάσα σε μία από τις κύριες πύλες εισόδου της χώρας, καθώς υπολογίζεται πως περνούν τα σύνορα ετησίως 8 εκατομμύρια πολίτες.